Γενικά, εντάξει, όλα τα παιδιά είχαν μια πολύ καλή χρονιά. Όλοι προερχόμαστε από γεμάτες χρονιές, όλοι παίζαμε στις ομάδες μας. Είναι μια δύσκολη περίοδος όμως, γιατί είχαμε περίπου ένα μήνα και κάτι κενό. Οπότε πρέπει να πούμε ξανά από την αρχή, σιγά σιγά, να προετοιμαστούμε όσο δυνατόν καλύτερα για το παιχνίδι που είναι με το Λουξεμβούργο πρώτη του μηνός. Γενικά για μας είναι μια καινούργια διαδικασία, δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό με τα παράθυρα να παίζουμε μέσα στη χρονιά. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί τα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχαμε μέρες να προετοιμαστούμε. Ερχόμασταν στην Κύπρο, είχαμε 3-4 προπονήσεις και πρέπει να πάμε να παίξουμε τον αγώνα. Είχαμε ένα πολύ καλό αγώνα με την Πορτογαλία στο πρώτο παιχνίδι που είχαμε και γεμάτο το γήπεδο. Γενικά πήγε καλά. Κάναμε 2 νίκες, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία τρίτη. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι να πάρουμε την τελευταία νίκη για να μας βοηθήσει να προκριθούμε. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που βρέθηκε στο πρώτο παιχνίδι με την Πορτογαλία και ήταν πολύ σημαντικό ώστε να πάρουμε την νίκη. Ήταν 5.000 κόσμος από ό,τι ξέρουμε, που όσο είμαι εγώ στην εθνική ομάδα ήταν η πρώτη φορά που είχε γεμίσει το γήπεδο, που είχε γεμίσει το Ελευθερία. Τώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό αγώνα και θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει, να μας βοηθήσει, να μας βρώξει στη νίκη, που ουσιαστικά θα είναι μια νίκη πρόκριση για την επόμενη φάση.